Διαφωνία έχει ξεσπάσει μεταξύ των Δήμων και των συνδικαλιστών στην τοπική αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος φιλοξενίας παιδιών μεταναστών σε παιδικούς σταθμούς τις απογευματινές ώρες. Εμείς δεν αντιδρούμε στο πρόγραμμα. Το έχουμε ξεκαθαρίσει και το λέμε και στην ανακοίνωσή μας. Δεύτερο, λέγαμε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω του κέντρου, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, που είναι μια κοινωνική δομή και θα έπρεπε να την ενισχύσουμε και όχι σιγά σιγά να τις καταργούμε. Και το κυριότερο, αυτοί που θέλουν να μας δώσουν στην αντίδρασή μας χαρακτηρισμούς ρατσιστών, θα βοηθώ προσωπικό, εδώ και λίγα χρόνια από 6 ώρες που εργαζότανε απασχολείται στις 8 και τώρα καλείται να απασχοληθεί σε 11 ώρες βάζοντας, θα είναι στον ίδιο χώρο από το πρωί μέχρι το απόγευμα, άρα αντιλαμβάνεστε σε τι διαδικασία θα μπουν και παραβλέποντας ότι αυτή την περίοδο λειτουργούν με πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδαγωγικού προσωπικού και βέβαια και βοηθητικού προσωπικού και ο καθένας αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που δημιουργεί στα παιδιά και ιδιαίτερα στην προσπάθεια που γίνεται εδώ και πολύ καιρό από μια μεγάλη μερίδα αιρετών στο να καταργηθεί ο δημόσιος και παιδαγωγικός χαρακτήρας των παιδικών σταθμών. Επειδή κάποιοι βρεθήκαν και θέλουν να οικονομήσουν, τα πω απλά. Είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ όμως, κύριε Μπαλασόπουλε. Τι εννοείται να οικονομήσουν? Ναι, δεν τα κάνουν απευθείας οι Δήμοι, μεσολαβούν διάφοροι ιδιώτες. Εντάξει, αναζητήστε. Εκεί αναζητήστε. Έχει όμως την επίβλεψη του Υπουργείου Εσωτερικών και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Και από εκεί μπορούν να οικονομήσουν, όπως λέτε. Γίνεται σε πιλωτική εφαρμογή μέσω του Δημοτικού Βρεφοκομείου που η ίδια εταιρεία που αυτοί εμφανίζουν ότι θα είναι ο συντονιστής του έργου την έχουν χρησιμοποιήσει για πολλά άλλα πράγματα. Και αν θέλετε να σας πω, ο Δήμος της Αθήνας είχε τέτοιες δράσεις και τις κατήργησε. Ο Δήμος της Αθήνας αυτή τη στιγμή δίνει μόνο φρυγανιά στα μικρά παιδιά που συντίζει μέσα στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Ο κύριος Μπαλασόπουλος τονίζει παράλληλα πως η ανακοίνωση της ΠΟΕΟΤΑ δεν περιέχει χαρακτήρα ρατσισμού. Είδατε πουθενά και καταγράφονται στην ανακοίνωσή μας χαρακτήρα ρατσισμού? Όχι. Λοιπόν, ίσα δεν μπορεί κανένα να... Η ΠΟΕΟΤΑ είναι αυτή που είχε συγκρουστεί και με τους εκφραστές Χρυσής Αυγής που ζητάγανε στοιχεία και λέγαμε να μην τα δώσουν τη στιγμή που το Υπουργείο Εσωτερικών έλεγε να τα δώσουν, που ζητάγανε πόσα παιδιά είναι Ελληνόπουλα και πόσα είναι από ξένες χώρες. Εμείς αντιδράσαμε και ζητήσαμε από τους συναδέλφους να μην δώσουν τέτοια στοιχεία.